6 και 37 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε τον κύριο Κοντονή. Το 2017 Μάνδρα, 24 νεκροί παρακαλώ. Μάλιστα, μάλιστα. 1961 Αθήνα, πλημμύρα στην Αθήνα, 47 νεκροί. Σαν σήμερα ο ιστορικός της εκπομπής και όχι μόνο, έτσι. Καλημέρα Γιώργο, καλώς τον. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Να είσαι καλά. Τώρα μου σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Μίλησες για προσευχή. Να ενώσω και εγώ τη δική μου προσευχή για όλα αυτά που συνέβησαν. Να ευχηθούμε να είναι το τελευταίο. Όπως είπε και ο κύριος Ζερεφός, ο καθηγητής. Θα τον έχουμε σε λίγο. Ότι μετά από 300 ή 400 χρόνια θα ξανασυναντήσουν οι άλλες γενιές τέτοια περιστατικά. Εκείνο που θέλω να πω εγώ, μιας και αναφέρθηκες προηγουμένως. Α, στη Μάνδρα είναι 15 Νοεμβρίου. Δεν ήσαν σήμερα. Όχι, είναι 15 Νοεμβρίου. Ναι. Να πω κι εγώ. Α, απλά είπες τις μεγάλες καταστροφές. Ακριβώς. Ναι, γιατί η χώρα πνίγεται και έγεται και ούτω καθεξής. Ναι, να πω κάτι που είπες προηγουμένως για το 1886. Ήταν μια μεγάλη συμφορά για την Αθήνα, τότε που είχαμε βέβαια και τους πρώτους Ολυμπιακούς, σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Πλημμύρισε ο Λισσός. Είχαμε τότε μια ακριβώς. Και ο Κυφισσός γέμισε όλη την περιοχή. Ο Λισσός είναι τώρα λεωφόρος. Στα Ηλίσια, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και να πούμε ότι ονομάστηκε τότε αυτή η θεομηνία, η πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου. Γιατί έγινε ανήμερα του Αγίου Φιλίππου. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιώργο, και κάτι ακόμα πριν σε ευχαριστήσω. Είπατε προηγουμένως και πολύ σωστά και οι καθηγητές και ο Γιώργος Καλιακμάνης και εσύ, ότι πρέπει, εσύ το είπες ιδιαίτερα, ότι πρέπει οι επιχειρηματίες να βοηθήσουν. Να σου πω λοιπόν ότι ο πρόεδρος της Nottingham Forest και πρόεδρος του Ολυμπιακού, ναι. Ο κύριος Μαρινάκης, έχει στείλει μέχρι στιγμής 3 νταλίκες με νερό. Μπράβο. Και ξηρά τροφή. Μπράβο. Και ακόμα με είδη πρώτης ανάγκης. Ακριβώς. Και ξέρω, μπράβο, πολύ καλά ότι θα κάνει ό,τι του ζητηθεί. Θα συμβάλλει και αυτός με τις δυνάμεις που έχει. Όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, να ξέρεις, με το όλοι μαζί μπορούμε εμείς από εδώ, από τον Sky, συνεχίζουμε. Υπό την αιγίδα του Γιάννη του Σπανολιού. Παράλληλα, μαθαίνω ότι η περιφέρεια Αττικής ετοιμάζεται και αυτή σε λίγο απέναντι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ετοιμάζονται να φύγουν αυτοκίνητα με πράγματα. Οι εισαγγελείς μας, προσέξτε. Συμπαράσταση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εδώ η πρόεδρος, η Μαργαρίτα Στενιώτη και η Ελευθερία Κόνστα, η εφέτης. Μάλιστα. Λοιπόν, συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, κουβέρτες, συνοξιεπάσματα κλπ. Γιώργο, να πούμε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων. Στείλαμε από την πρώτη στιγμή νερά και τρόφιμα και φτιάξαμε και ένα λογαριασμό αλληλεγγύης που θα βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς. Και βέβαια οι προσευχές όλων στο Θεό και στην Παναγιά, το Χριστό και την Παναγιά, για ό,τι το καλύτερο, Γιώργο, και σε ευχαριστώ για τη σημερινή σου παρέμβαση. Θα σας ακούω με προσοχή ιδιαίτερη. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Πάμε σε ένα ακόμη σαν βίντεο. Σήμερα ήταν και ένα γεγονός που αφορά την πατρίδα σου, την ιδιαίτερη πατρίδα σου.